βάζει. Δεν κάνει ανέξιμο. Καλημέρα, καλημέρα. Σου είχα πει και παλιότερα. Ναι, ναι. Μεγάλες στιγμές. Από 5 χρονών γυμνάζεσαι. 11 ώρες την ημέρα στα γυμναστήρια και 17 ετών πήρες μια υποτροφία σε μεγάλη σχολή τσίρκου στο εξωτερικό. Σπούδασα. Σπούδασε. Γύρισα. Και ετοιμάζομαι να φύγω. Αλήθεια, πού θα πας? Βασικά, ψάχνω να ακολουθήσω τον όνειρό μου, να ταξιδέψω σε ένα τσίρκο, ένα tour. Παγκόσμιο. Έχεις κάνει έτσι που είπες, στο λέει, σε κάτι άλλο. Σκέφτομαι μετά το τελικό να κάνω τις οντισιόν τις αντίστοιχες. Μακάρι, σου έχουμε καλή επιτυχία. Είσαι ένα παιδί λάστιχο. Είσαι ένα παιδί γεμάτο όνειρα. Είσαι νέο, είσαι 20 χρονών και όλη η ζωή είναι μπροστά σου. Και είσαι και πολύ κουρασμένο, οπότε ξέρω ότι δουλεύει από την εποχή. Ναι. Ξεκινήσατε λοιπόν με την Αγγελική Ελιάδη και στο βράδυ Θεσσαλονίκη, ε. Ναι, ναι. Και τι κρεμιάς από τα πανιά, τι κάνεις ακριβώς? Είναι διάφορα σκηνικά. Είναι πολύ ωραία πάντως. Δηλαδή έχεις συνηθίσει, έχεις πάρει το αεροπλάνο και έχεις κάνει εδώ για μας. Για σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρεις, η Ελλάδα έχει ταλέντο. Να μην το δείξουμε στο πρωινό καφέ. Το δείξουμε. Κοίτα και εσύ το ωραίο σου βιντεάκι να δεις πόσο ταλέντο έχεις να χαρίσει τον εαυτό σου, να φτιάξει τη διάθεσή σου και μετά όρμα πάνω στη σκηνιά και δείξε μας τι μπορείς να κάνεις. Είμαι πολύ ευχαριστημένη γενικά από την κριτική που μου ασκήθηκε. Αυτά που κάνει θέλουν κόπο και θέλουν μεγάλε ικανότητε. Πιστεύω πω έχω δουλέψει πολύ για αυτό που κάνω και για αυτό που έχω καταφέρει μέχρι σήμερα. Θέλω να σκέφτομαι τον εαυτό μου νικητή του Ελλάδα και ταλέντο. Και θέλω να πιστεύω ότι θα το κερδίσω γιατί έχω στο μυαλό μου να κάνω ακόμα τόσο όσο έχω κάνει μέχρι στιγμή. Με αυτό που έχω ετοιμάσει, μπορώ να περάσω.